Ακολουθούμε, η κυβέρνηση κόβει και ο Δήμος ράβει. Παρακολουθούμε 800 θέσεις όταν δεν καλύπτουν ούτε καν τα σημερινά κενά, πόσο μάλλον τα κενά από συνταξιοδοτήσεις. Αποτυπώνουμε με μια απόφαση η οποία για μας δεν είναι δεσμευτική και αποτελεί σημείο διαπάλης απέναντι και στην κυβέρνηση, την όποια θα έχουμε από Σεπτέμβρη, αλλά και στην όποια δημοτική αρχή, αν δεν είμαστε εμείς. Αποτυπώνει το κλείσιμο υπηρεσιών. Αυτό αποτυπώνει. Αυτό και με μαθηματική ακρίβεια. Και μάλιστα έρχεται να κουμπώσει με προηγούμενες αποφάσεις. Ηλεκτρολογικό έχει 93 εργαζόμενους. Κοντά στη σύνταξη. Τι θέση προβλέπετε? Έως 10. Το έως 10 σημαίνει μπορεί να μην είναι και 10. Ταυτόχρονα έχουμε ΣΔΙΤ που έχετε αποφασίσει εδώ. Για το ηλεκτρολογικό. Και ο ιδιώτης θα πάρει το πακέτο. Τεχνικές υπηρεσίες. 60 άτομα έχουν τεχνικές υπηρεσίες η διεύθυνση κτηρίων. Για 300 σχολικά συγκροτήματα. Τι θέσεις? Τα ίδια. Λοιπόν, αυτή η πορεία πρέπει να αντιστραφεί. Και πρέπει να απαιτήσουμε και να καταγράψουμε, στο χαρτί να καταγράψουμε πόσους θέλουμε. Όχι προένα στο ένα προς ένα, πόσους θέλουμε. Για να μπορεί αυτός ο Δήμος να λειτουργεί χωρίς εργολάβους, χωρίς επιχειρηματίες και ΣΔΙΤ, χωρίς ΜΚΟ, οι οποίες έχουν πάρει φιλέτα, και χωρίς κάθε είδους μορφής ιδιωτικοποίηση. Εμείς αυτό λέμε, γι' αυτό καταψηφίζουμε αυτό το σχέδιο, το οποίο δεν μπορεί να το δεχτούν οι εργαζόμενοι του Δήμου. Γιατί πρέπει να σκεφτούν και μπροστά, πέρα από το τι κατοχυρώνει για όποιον κατοχυρώνει μέχρι να βγει στη σύνταξη, το αν θα έχουμε συνεργεία του Δήμου Αθήνας σε όλους αυτούς τους κρίσιμους τομείς τα επόμενα 4 χρόνια.